μαζί μας ο Στέλιος Πλάτωνος, ο υπεύθυνος ΜΜΕ για το ποδηλατικό νομίρο Λεμεσού. Γεια σου φίλε Στέλιο. Γεια σας. Στέλιο, θα ήθελα να πούμε για το Cyprus Sunshine Cup, το οποίο είναι διεθνή mountain bike. Μάλιστα. Τουρνουά. Είναι παγκόσμιος αγώνας ποδηλασίας. Το οποίο γίνεται στην Κύπρο, ήταν 26 μέχρι από την Τρίτου στις περιοχές Λιθροδόνταν, Λεύκαρα, Καπέδες και την πρώτη την Τρίτου στην περιοχή Μαχαιρά, Μάτα του Καμπιού. Ήρθαν πάνω από 150 ξένοι ποδηλατές, οι οποίοι είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Είναι παγκόσμιος αγώνας που γίνεται στην πόλη μας και στις 8 Τρίτου θα είστε να μαθούν τα, στη Λεμεσό. Το Sunshine Cup υποστηρίζεται από το COT, το PAP και την COA. Είναι από την Κυπριακή Ποδηλασία και τις 8 του μήνου στην Κυριακή θα υπάρχουν έπαθλα στους πιο γρήγορους ποδηλάτες παγκοσμίως. Ποια σημασία, Στέλιο, να διοργανώνει τέτοιου είδους διοργανώσεις στην πόλη μας στη Λεμεσό? Πρώτα απ' όλα διαφημίζεται η πόλη μας στη Λεμεσό, δεύτερον η χώρα μας σαν παγκόσμια γεγονότα. Αυτός ο αγώνας έγινε πρώτη φορά το 1997. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, με ονομάστηκε σαν Cup το 2006 και μετά ονομάστηκε. Είναι διεθνός αγώνας και όσοι παίρνουν πόντους βαθμούς μετράσει το παγκόσμιο βαθμολόγιο τους. Δηλαδή όποιος φίλος θέλει να παρακολουθήσει από κοντά, πού μπορεί να πάει? Μπορεί να πάει στην περιοχή Μαθούντας την Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 3. Bon, σας ευχαριστούμε. Ο ποδηλατικός ομίλος Λεμεσού θα είναι παρόν στην εκδήλωση και για να παρακολουθήσει αλλά και για βοηθητικό. Ακριβώς, ναι. Θα είμαστε παρόν εμείς σαν Marshall και σαν όποιος θέλει βοήθεια θα είμαστε παρόν εμείς εκεί, θα σας βοηθήσουμε.